Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Bill Clinton, εξήλθε από το ξενοδοχείο Hilton, όπου κατέλησε ακριβώς στις 11 το πρωί, εμφανώς ευδιάθετος και απλά ντυμένος. Αφού χαιρέτησε το συνεργείο του αντένα που τον ανέμενε στην έξοδο, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο τύπου Van και αναχώρησε προς το κέντρο της Λευκωσίας. Η αυτοκινητοπομπή που τον μετέφερε αποτελούμενη από διπλωματικά οχήματα, περιπολικά και συμβατικά αυτοκίνητα της αστυνομίας Κύπρου, πέρασε από τους κεντρικότερους δρόμους της Λευκωσίας και στάθμευσε στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο Μπιλ Κλίντον κατευθύνθηκε προς την πλατεία Ελευθερίας, περνώντας μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Η επίσκεψη του πρώην πλανητάρχη στην εντός των τυχών πόλη περιέλαμβανε ξενάγηση στους πεζόδρομους της Λαϊκής Γειτονιάς και την οδό Λίδρας. Το ενδιαφέρον του πρώην πλανητάρχη κέντρισε ιδιαίτερα ο ιερός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη και η αρχιτεκτονική παλιών και αναπαλαιωμένων κτηρίων στην περιοχή. Κατά την περιδιάβασή του στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας συνομίλησε με αρκετούς ντόπιους και τουρίστες, ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με όσους του ζήτησαν. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του πρώην πλανητάρχη στην εντός των τυχών πόλη ήταν μεζεδοπολείο δίπλα από το οδόφραγμα της οδού Λίδρας, όπου απόλαυσε παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά εδέσματα. Το μενού αποκάλυψε στον αντένα ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ο οποίος ενημερώθηκε για την παρουσία του κυρίου Κλίντον στο εστιατόριό του, κυριολεκτικά στο παραπέντε. Πρόκειται για φτέδες, τζατζίκι, του άρεσε πάρα πολύ, χούμους του άρεσε πάρα πολύ, σαλάτα, του βάλαμε ντολμαδάκια, του κάναμε ψαράκι, λαβράκι, στη σχάρα, έτσι πράγμα, δηλαδή όχι κρέας. Επίσης του άρεσε πάρα πολύ το χαλούμι, ένα κλασικό κυπριακό τυρί. Το άρεσε πάρα πολύ. Ο κύριος Κλίντον συνόδευσε το φαγητό του με λευκό κυπριακό κρασί και νερό, ενώ το επιδόρπιο περιέλαμβανε φρούτα εποχής, χαλβά χαρούπια, φινίκια ζυμανία και λικέρ μαστίχας. Τόσο απλός, προσιτός, φιλικός και μιλάμε για άνθρωπο που έκανε πολέμους με ένα τηλέφωνο, έτσι. Ευγενικός, μίλησε με τον καθένα προσωπικά, τους σερβιτόρους, τους μαγείρους κτλ. Θέλησε ο ίδιος να βγει φωτογραφία με τους μαγείρους. Τον πρώην πλανητάρχη συνόδευαν 45 και πλέον άτομα, μέλη των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφάλειας, της προσωπικής του φρουράς, λειτουργή της Αμερικανικής Πρεσβείας και αστυνομική της ΜΑΔ και του Αντιτρομοκρατικού Λαμού.